δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα ανάπτυξης παραγράφου με τη σύγκριση αντίθεση. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με τη σύγκριση δύο ενιών της Ευμαρίας και της Ευμαρίας. Οι δύο αυτές έννοιες ακούγονται περίπου ηχητικά ίδιες. Πρόκειται για δύο παρώνυμες λέξεις, δύο λέξεις δηλαδή οι οποίες ενώ ακούγονται να είναι ίδιες δεν σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Η ευημερία αφορά στην ευζωία, δηλαδή την επάρκεια υλικών αγαθών που χρειάζεται κάποιος προκειμένου να περνά μία ζωή ευχάριστη, χωρίς δυσκολίες, να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες, ενώ η ευμάρεια είναι η υπερβολή της ευημερίας. Ευμάρεια είναι ο πλούτος, η θέωση του υλισμού. Είναι με λίγα λόγια η χλειδί, η υπερπληθώρα υλικών αγαθών. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε να το αναπτύξουμε, να το εξηγήσουμε μέσα σε μία παράγραφο σύγκρισης αντίθεσης. Ας το δούμε λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με μία θεματική περίοδο, στην οποία θεματική περίοδο πρέπει να κάνουμε αναφορά και στις δύο έννοιες. Δύο είναι οι πιο συνηθισμένες. Ανθρώπινες ροπές. Όσον αφορά την ύλη. Αυτή της Ευμάριας και αυτή της Ευημερίας. Αυτή είναι λοιπόν η θεματική περίοδος μου. Στην οποία κάνω μία ανάλυση και των δύο έννοιων. Τώρα θα περάσω στο κομμάτι σχόλια λεπτομέρειες. Εγώ, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα την αναπτύξω, θα ακολουθήσω το δεύτερο σχεδιάγραμμα από αυτά που είδαμε προηγουμένως. Δηλαδή, θα αφιερώσω το πρώτο τέταρτο των σχολείων μου στην πρώτη έννοια, την ευμάρεια, το δεύτερο τέταρτο στην ευημερία, θα επανέλθω στην ευμάρεια και συνέχεια στην ευημερία. Για να το δούμε λοιπόν. Από τη μία πλευρά η ευμάρεια είναι η αυθονία. Υλικών αγαθών η χλειδί δηλαδή και η επιδίωξη διαρκούς κέρδους ύλης. Όπως παρατηρήσατε, εδώ η διάρθρωσή μου ξεκινάει με τη φράση από τη μία πλευρά. Οπότε λοιπόν, από τη στιγμή που θα έρθω στην έννοια της ευημερίας, θα ακολουθήσω τη φράση από την άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά όμως, η ευημερία είναι η επάρκεια υλικών αγαθών
που προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να διάγει έναν ομαλό χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες βίου αλλά και τη δυνατότητα για ένα ανθρώπινο βιωτικό επίπεδο. Έχω λοιπόν τελειώσει αυτό που ονομάζουμε το πρώτο μου επιχείρημα και στη συνέχεια το δεύτερο μου επιχείρημα όσον αφορά την ευημερία. Άρα λοιπόν τονίζω, θέλω να προσέξετε πώς έχει επιτευχθεί η συνοχή με το από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά όμως. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να επανέλθω στην πρώτη έννοια, την ευμάρεια και στη συνέχεια να ξανασχοληθώ με την ευημερία. Ας δούμε λοιπόν το πώς. Η ευμάρεια καθιστά τον άνθρωπο ανδράποδο και φερέφωνο της ύλης και του καταναλωτισμού έτοιμο να υπερεργαστεί να μειώσει τον ελεύθερο του χρόνο ώστε να καλύψει τη μανία του για απόκτηση υλικών. Αντίθετα, η ευημερία δίνει στον άνθρωπο τα εχέγγυα για μία ζωή στην οποία η μόρφωση και η κοινωνικοποίηση γίνονται φυσιολογικά. Ολοκλήρωσα λοιπόν τα δύο τελευταία σκέλη των σχολείων λεπτομεριών. Όπως βλέπετε πάλι επανήλθα στην έννοια της ευμάρειας, στην αρχική έννοια και στη συνέχεια ήρθα στην έννοια της ευημερίας. Φρόντισα όμως μεταξύ τους οι δύο έννοιες να έρθουν σε αντίθεση χρησιμοποιώντας τον αντιθετικό σύνδεσμο αντίθετα. Για να ολοκληρωθεί η παράγραφος τώρα μου λείπει η λεγόμενη κατακλείδα. Η κατακλείδα θα πρέπει να τελειώνει συμπερασματικά. Άρα,
είναι εμφανές ότι η επιδίωξη της ευμάρειας είναι στόχος ενός η επιδίωξη της ευημερίας είναι εφαλτήριο καλύτερης ζωής. Και έτσι λοιπόν, με την περίοδο κατακλείδα μου, κλείνει ομαλά η συγκεκριμένη παράγωση. Ας τη δούμε λοιπόν ξανά ολόκληρη. Δύο είναι οι πιο συνηθισμένες ανθρώπινες ροπές όσον αφορά την ύλη, αυτή της ευμάρειας και αυτή της ευημερίας. Από τη μία πλευρά η ευμάρεια είναι η αυθονία υλικών αγαθών, η κλειδί δηλαδή και η επιδίωξη διαρκούς κέρδους και ύλης. Από την άλλη πλευρά όμως η ευημερία είναι η επάρκεια υλικών αγαθών που προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να διάγει έναν ομαλό, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες βίου, αλλά και τη δυνατότητα για ένα ανθρώπινο βιωτικό επίπεδο. Η ευμάρεια καθιστά τον άνθρωπο ανδράποδο και φερέφωνο της ύλης και του καταναλωτισμού, έτοιμο να υπερεργαστεί, να μειώσει τον ελεύθερο του χρόνο, ώστε να καλύψει τη μανία του για την απόκτηση υλικών. Αντίθετα, η ευημερία δίνει στον άνθρωπο τα εχέγγυα για μια ζωή, στην οποία η μόρφωση και η κοινωνικοποίηση γίνονται φυσιολογικά. Άρα, είναι εμφανές ότι η επιδίωξη της ευμάρειας είναι στόχος κενός, ενώ η επιδίωξη της ευημερίας είναι εφαλτήριο καλύτερης ζωής. Αυτή λοιπόν ήταν η ανάπτυξη παραγράφου με τη μέθοδο σύγκρισης αντίθεσης. Μπορείτε να κάνετε και εσείς τα δικά σας πειράματα, να φτιάξετε τις δικές σας παραγράφους με τη μέθοδο σύγκρισης αντίθεσης. Μπορείτε βεβαίως, αν θέλετε, να μας στείλετε τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας και να συζητήσουμε μαζί τα αποτελέσματα της εργασίας σας. Μπορείτε να ασχοληθείτε με έννοιες οι οποίες είναι μεταξύ τους αντίθετες, όπως για παράδειγμα οι αντίθετες δεν είναι ακριβώς ίδιες. Θα μπορέσετε λοιπόν να ασχοληθείτε με τις διαφορές ανάμεσα σε έναν ερασιτέχνη και σε έναν επαγγελματία, ανάμεσα στα χειρονακτικά και πνευματικά επαγγέλματα και ούτω καθεξής. Θα συνεχίσουμε σε επόμενα βίντεο μαθήματα και με άλλα παραδείγματα οργάνωσης λόγου. Μέχρι τότε, γεια σας. Thank you.